חיים כללי, בן 79, בקיבוץ ניר עוז. אני נמצא פה עם קבוצה של אנשים מאוד מבוגרים. אנחנו השתתפנו בבניית הצבא, ואני לא מבין למה אנחנו פה. Τελικά δεν επέστρεψαν ποτέ. Οι εξιόμοιροι απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς και εν τέλει δολοφονήθηκαν. Οι σωροί τους βρέθηκαν και ανακτήθηκαν στην Χαν Ιουνίς, στη Γάζα, όπου πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ κοινή επιχείρηση της Σινμπέτ και του Ισραηλινού στρατού. We already knew that most of these hostages were dead already, either killed on October 7th or had died in the months since. Τα αίτια του θανάτου τους παραμένουν άγνωστα, ενώ ενδέχεται να σκοτώθηκαν και από Ισραηλινά πυρά. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε σήμερα με τους συγγενείς των ομήρων, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε και θυσίασε τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Κάνοντας σαφές ωστόσο πως προτεραιότητά του αποτελούν τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας. את הנכסים הביטחוניים האסטרטגיים שלנו מול לחצים גדולים מבית ומן החוץ ואנחנו עומדים בו. Η Χαμάς από την άλλη καταγγέλει πως οι δηλώσεις από την Αμερικανική κυβέρνηση είναι παραπλανητικές και κατηγορεί τον Τζο Μπάιντεν πως δίνει το πράσινο φως για τη συνέχιση του πολέμου. Biden's proposal states that Israel would entirely retreat in two phases and a complete ceasefire. Whereas the Israeli demands include only a temporary ceasefire for six weeks. Σε αυτές τις συνθήκες εντείνονται και οι διπλωματικές πιέσεις. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι συναντήθηκε νωρίτερα στο Κάιρο με τον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, χτυπώντας καμπανάκι κινδύνου. Όλα τα μέρη πρέπει να είναι προσεκτικά για τον κίνδυνο επέκτασης μιας περιφερειακής σύγκρουσης. Παράλληλα, η ένταση κλιμακώνεται στην περιοχή. Τουλάχιστον 12 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί σήμερα από επίθεση Ισραηλινού στρατού σε σχολείο στη Λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ αυτών και αρκετά παιδιά.